Ίδρυμα Vodafone, στρατηγική μας είναι να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε και να υποστηρίζουμε προγράμματα τα οποία αξιοποιούν την τεχνολογία για το κοινό καλό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM Powering Youth αποτελεί ενσάρκωση της στρατηγικής αυτής, καθώς φέρνει την καινοτομία στις τοπικές κοινωνίες, με τα παιδιά να κάνουν τη γνώση πράξη που παίρνουν κατά τη διάρκεια των δίμηνων εξωσχολικών εργαστηρίων και να δίνουν λύσεις σε θέματα της καθημερινότητας. Ο στόχος είναι μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης να εμπνευστούν οι καθηγητές αρχικά και στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από ένα πρόγραμμα διάρκειας 9 εβδομάδων εξωσχολικό, όπου τα παιδιά μαθαίνουν δεξιότητες τις οποίες χρησιμοποιούν για να φτιάχνουν στο τέλος καινοτόμες κατασκευές οι οποίες επιλύουν τοπικά κοινωνικά προβλήματα. Αρχικά δεν είναι όπως το μάθημα. Αρχικά μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου πιο εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες διακοπές, να λέμε, να συζητήσεις και αυτά. Και μετά δεν έχεις, ας πούμε, να διαβάσεις παπαγαλία, βιβλία, μόνο και μόνο για να πάρεις ένα βαθμό και αυτά. Αποκτάς διάφορες γνώσεις που θα σου χρειαστούν και παρακάτω στη ζωή σου. Πιστεύω ότι το μέλλον βρίσκεται καθαρά στις τεχνολογίες πια, γιατί η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που πια εξαρτώνται όλα από την τεχνολογία. Όχι, δεν περίμενα ποτέ ότι στο σχολείο θα έκανε κάτι τέτοιο, γιατί όλοι έχουμε την ιδέα ότι το σχολείο είναι διάβασμα, μαθήματα, καθηγητές και τίποτα παραπέρα. Ενώ τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να τα δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Ναι, βρίσκεται στις νέες τεχνολογίες στο μέλλον, διότι χωρίς την τεχνολογία δεν υπάρχει εξέλιξη. Και χωρίς εξέλιξη δεν πάμε πουθενά. Μπορούμε πλέον να ομαδοποιηθούμε και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Μπορούμε να πούμε πιο εύκολα τη γνώμη μας, που σε άλλα μαθήματα, ας πούμε, είναι πιο περιορισμένη η ώρα, ο χρόνος, είναι πιο καταπιεστικό, ενώ είναι πιο ελεύθερο. Μπορούμε από μόνοι μας να ανακαλύψουμε πράγματα, βάζοντας το μυαλό μας να δουλέψει. Ξεφεύγουμε από τα πλαίσια του να κάτσουμε απλά και να σε μια τάξη και να μάθουμε κάτι. Φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι κάτι, χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Ναι, θα ήθελα πολύ να δουλέψω πάνω σε αυτό το κείμενο της τεχνολογίας. Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, επειδή δεν είναι το πώς πρέπει να μαθαίνουμε πράγματα απ' έξω, πώς πρέπει να τα παρουσιάζουμε. Απλά το κάνουμε όλοι, το ζούμε το μάθημα. Ο τρόπος αυτός της μάθησης βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχήν μαθαίνει τα παιδιά να συνεργάζονται και τους βάζει σε έναν τρόπο σκέψης που αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί και στην κοινωνία να συνεργαστούν με ανθρώπους. Και η συνεργασία φέρνει ιδέες, οι ιδέες φέρνουν αποτέλεσμα. Τα βήματα που ακολουθούμε εμείς στην διερευνητική μάθηση νομίζω ότι μπορούν να ακολουθηθούν γενικότερα στη ζωή και να τους βοηθήσει να τους δώσει ένα πολύ καλό εφόδιο για τη ζωή τους.